Ο κύριος Νίκος Σοφιανός, μέλος του πολιτικού γραφείου του Κομμουνιστικού Κόμματος, είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Σοφιανέ. Για να μην γίνετε μόνο κριτική και να έχουμε την άποψή σας, θέλουμε, κύριε Σοφιανέ, να ξεκινήσουμε. Είναι δικαιολογημένη κατά την άποψή σας η αντίδραση? Και αν δεν είναι δικαιολογημένη, γιατί δεν είναι δικαιολογημένη? Να σας πω, γιατί σήμερα η Αθήνα θα συγκλονιστεί από μια μεγαλειώδη φοιτητική κινητοποίηση πάνω από 200 φοιτητικών συλλόγων, από ένα πανελλαδικό συλλαλητήριο το οποίο συνεχίζει ένα δίμηνο αγώνα που έχει καταρρύψει την προσπάθεια της κυβέρνησης, την προπαγάνδα που θέλει να περάσει αυτή την αντιδραστική τομή. Είναι η κυβέρνηση η οποία κατήγγειλε για κλέφτες στους φοιτητές, η κυβέρνηση η οποία χτύπησε με ΜΑΤ, η κυβέρνηση η οποία είπε ψέματα και τώρα, χτες, κατέφυγε στη γελιοποίηση. Κατήγγειλε για σεξισμό το ΚΚΕ, το οποίο κύριε Σοφιανέ, πλατφόρμες. Το γεγονός ότι αντί να μιλάμε για το νομοσχέδιο, όπως λέτε και εσείς και το έχετε καταγγείλει, μιλούσαμε για το Sugar Daddy του Κουτσούμπα. Φταίμε εμείς ή ο κύριος Κουτσούμπας? Σε μια ομιλία 45 λεπτών, ναι, αναφέρθηκε ο γραμματέας του ΚΚΕ σε μέθοδες που οδηγούν στην εμπορευματοποίηση και στην εκπόρνευση. Αυτές είναι γνωστές. Είσαστε δημοσιογράφοι και τις ξέρετε. Αυτές οι πλατφόρμες διαφημίζονται. Και μάλιστα αυτές οι πλατφόρμες στα σκανδιναβικά, στα αγγλοσαξονικά, στα αμερικάνικα μοντέλα απευθύνονται σε φοιτητές, φοιτήτριες και μάλιστα ανεξαρτήτου σεξουαλικής επιλογής και σε ομόφυλους και σε ετερόφυλους. Δηλαδή, λένε, κύριε Σοφιανέ, για να το καταλάβουμε, μισό λεπτό. Θεωρείτε ότι είναι λογικό, μισό λεπτό, να λέμε ότι όποια νεαρή κοπέλα θελήσει να υποστηρίξει τις σπουδές της, είτε σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο, είτε σε ένα ιδιωτικό, μπορεί να το κάνει μόνο έτσι? Αυτό είναι διαστρέβλωση της καταγγελίας που κάναμε για πλατφόρμες εκπόρνευσης οι οποίες διαφημίζουν και οι οποίες έχουν συγκεκριμένη πελατεία. Ξέρετε. Έρευνα του 21 στη Σουηδία έδειξε ότι περίπου 30% φοιτητριών και 26% των φοιτητών προσφεύγουν σε τέτοιες πλατφόρμες. Μιλάμε για τέτοια σύψη, μιλάμε για τέτοια σαπίλα. Αυτός είναι ο καπιταλισμός. Τον οποίο διαφημίζουν. Χθες που κολλούσε όμως αυτό με το νομοσχέδιο, δηλαδή φοβάστε, κύριε Σοφιανέ, ότι το ίδιο μπορεί να συμβεί και εδώ, εννοείται? Αναδείξαμε ότι η εμπορευματοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης με αυτή την τομή ιδιωτικών πανεπιστημίων, ναι, χώρια από την επιχειρηματική λειτουργία του δημόσιου, οδηγεί από τα πράγματα στο να ανθίζουν. Να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, κύριε. Οι οποίες διαφημίζουν. Στους νέους ανθρώπους, φοιτήτριες ή φοιτητές, θέλεις αντί για δάνειο, προσέφυγε εκεί. Κύριε Σοφιανέ, να πάρουμε τα πράγματα. Αυτή είναι η διαφήμιση. Μάλιστα. Στη Σουηδία, το Sugar Daddy. Εσείς δεν καταγγείλατε όμως τη διαφήμιση. Κύριε Σοφιανέ, προσέξτε. Γιατί τα όρια της γελιότητας, της γελιοποίησης αυτής της κυβέρνησης και από κοντά των εμεναλάδων, αυτών δηλαδή Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ, που θέλουν ιδιωτικά, αλλά θέλουν να φύγει το 16. Τους οδηγεί σε τέτοια η διαφορά, ξέρετε ποια είναι. Να μας λέει η Νέα Δημοκρατία να καταγγέλει το ΚΚΕ για σεξισμό. Η Νέα Δημοκρατία. Ήταν καλό παράδειγμα, δηλαδή, κύριε Σοφιανέ. Η παράταξή της στα πανεπιστήμια. Κύριε Σοφιανέ. Τα βλέπετε αυτά είναι ΔΑΠ. Ναι, κύριε Σοφιανέ. Του κυρίου Ρωμανού. Κύριε Σοφιανέ. Του κυρίου Μητσοτάκη. Κύριε Σοφιανέ, εσείς δεν. Μαρία μου, συγγνώμη. Κύριε Σοφιανέ. Η ΔΑΠ, λοιπόν, θέλει να καταγγείλει το ΚΚΕ για σεξισμό. Να το συζητήσουμε λίγο. Να το συζητήσουμε λίγο, γιατί θέλουν και οι συνάδελφοι να κάνουν κάποιες ερωτήσεις. Εσείς δηλαδή δεν δώσατε δικαίωμα με αυτό που είπατε, με αυτό που είπε ο κύριος Κουτσούμπας για σεξισμό? Τι εννοείται δικαίωμα? Δεν ξέρω. Δεν τους δώσατε ένα δικαίωμα να αναστρέψουν τη συζήτηση κάπου αλλού, ε? Η προσπάθεια να στρέφεται η συζήτηση αλλού είναι πάγια τακτική. Αυτό δεν το είχε μέχρι χθες όμως το δικαίωμα αυτό. Δεν το είχε. Δεν βρήκε την αφορμή. Μα ο Μητσοτάκης κατήγγειλε ότι κλέβουν παντοπολία οι φοιτητές. Ο Μητσοτάκης έστειλε ΜΑΤ στην Κομωτινή. Ο Μητσοτάκης μίλαγε για καταλήψεις. Και ξαφνικά συζητάμε κάτι άλλο. Και από κοντά οι άλλοι. Και ξαφνικά συζητάμε κάτι άλλο, κύριε Σοφιανέ. Μια προσπάθεια. Πριν να πάμε. Δεν καταλαβαίνετε ότι κάτι λάθος έγινε χτες. Κύριε Πουλακίδα, μια προσπάθεια να ξεφύγουν, στην οποία συντρέχει ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ από κοντά, για να στηρίξει αυτή τη γελιότητα της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Σοφιανέ. Αυτή είναι η προσπάθεια. Γιατί όταν είσαι απόν. Από τους μεγάλους φοιτητές. Δεν νιώθετε ότι χτες λειτουργήσατε και λίγο σαν χορηγός του κυρίου Μητσοτάκη?
Καθόλου. Ίσα-ίσα αναδείξαμε το πού φτάνει η γελιοποίηση αυτής της προπαγάνδας, η οποία έχει ιτηθεί. Γιατί έχει ιτηθεί η κυβέρνηση. Μάλιστα, κύριε, έχει ιτηθεί. Μισό λεπτό, Κώστα μου. Και βρήκε να ξεφύγει. Προσπαθώ σήμερα, εδώ και 10 λεπτά να κάνω μια ερώτηση. Και εγώ και Μαριάννα. Κύριε Σοφιανέ, δικαίωμά σας να κάνετε κριτική στο νομοσχέδιο. Δικαίωμά σας να καταγγέλλετε ότι υπάρχουν πλατφόρμες που προτρέπουν νέα κορίτσια και, νέα για να, έτσι, και αγόρια να επιδίδονται σε τέτοιες δραστηριότητες. Όμως ακούστε με, ακούστε με να ολοκληρώσω το ερώτημα. Δεν το είπε αυτό εχθές, το λέτε σήμερα εσείς. Άλλο αυτό. Μην αλλάζετε αυτό που λέμε, Ματέας. Πώς θα μου σε παρακαλώ. Άλλο, παιδιά, δεν γίνεται έτσι όμως. Θα μιλήσουμε για τις πλατφόρμες τώρα και για την εκπόρνευση. Αυτή είναι η ουσία. Ακούστε λοιπόν. Άλλο να καταγγέλνεις ότι υπάρχουν αυτές οι πλατφόρμες και άλλο να λες και να το θεωρείς δεδομένο ότι για να μπορεί να πληρώσει μια κοπέλα τα δίδακτρά της στην Νορβηγία, εκπορνεύεται. Αυτό είναι το επίμαχο. Γιατί έτσι όπως παρουσιάστηκε, έτσι όπως παρουσιάστηκε, είναι... Τώρα το πώς παρουσιάζεται, το πώς προσπαθεί η προπαγάνδα... Πώς υπόθηκε, κύριε. Πώς υπόθηκε είναι, αυτό είναι το συμπέρασμα, δυστυχώς. Αυτό το συμπέρασμα βγαίνει. Οι διαστρεβλωτές, κύριε Παπαδάκη, κάνουν τη δουλειά τους. Ο κύριος Πρωτοσάτε έχει ξεσαλώσει, ο προπαγανδιστής του Μητσοτάκη σήμερα. Δεν ξέρω τι κάνει ο Πρωτοσάτε. Λοιπόν, ας πάνε να μιλήσει. Δεν λέω, έχω και τη δυνατότητα να το παρακολουθήσω, γιατί είμαστε για ώρα. Όχι ότι έχω καμιά πρεμούρα να υποστηρίξω τον κύριο Πρωτοσάλτε. Αλλά όταν μιλάτε για προπαγανδιστές, δημοσιογράφους, καλύτερα κοιτάξτε στο δικό σας το χώρο, στο ριζοσπάστη και στα λοιπά κομματικά έντυπα. Δεν μπορείτε να μιλάτε εσείς για προπαγάνδα όταν είναι επίσημη γραμμή, επίσημη γραμμή και απολύτως αποδεκτό ότι οι συνάδελφοι που εργάζονται στα δικά σας τα μέσα προπαγανδίζουν τη δική σας τη γραμμή και κατηγορείτε άλλους για προπαγάνδα για ποιο λόγο. Οι συνάδελφοί σας που δουλεύουν στο ριζοσπάστη δουλεύουν στην εφημερίδα του Κομμουνιστικού Κόμματος. Μπράβο. Και εκεί δεν κάνουν προπαγάνδα. Εκεί δεν γίνεται προπαγάνδα. Δεν γίνεται προπαγάνδα, κύριε Σοφιανέ. Κυρία Απεργιώτη, η ουσία είναι ότι από το πρωί έχουν βγει οι γνωστοί υπερασπιστές, προπαγανδιστές της γραμμής. Και ωραία. Και σας ρωτάω κι εγώ εάν εσείς δεν κάνετε προπαγάνδα. Τι να πω δηλαδή άλλο. Κύριε Σοφιανέ, αν δεν είχε. Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη λέξη. Μισό λεπτό. Αυτό λέω. Χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη και σας λέω διαστρεβλώνοντας και προσπαθώντας να βγάλω. Εδώ κανείς δεν διαστρέβλωσε κάτι. Προσπαθώντας ατυχέστατα με αυτογελιοποίηση να μιλήσουν για σεξισμό. Κύριε Σοφιανέ, η γελιοποίηση ή αυτογελιοποίηση δεν προέρχεται από την ερμηνεία. Κάποιας φράσης του κυρίου Κουτσούμπα, κάποιας φράσης του κυρίου Κουτσούμπα που αντικειμενικά μιλώντας ήταν άστοχη. Ωραία, εγώ το λέω πάρα πολύ απλά. Συγγνώμη, κύριε Σοφιανέ. Άστοχη. Είναι η γνώμη σας. Ωραία στην ουσία. Άστοχη, δεν λέω τίποτα άλλο. Το ούτε έτσι, ούτε λιουβέτσι. Ήταν άστοχη. Η αυτογελιοποίηση. Μα δεν γελιοποιούμεθα επειδή χαρακτηρίζουμε άστοχη μία δήλωση. Εσείς γελιοποιήστε που την υποστηρίζετε. Σας το είπε ο κύριος Πουλακίδας. Ωραία. Όταν καταγγέλνεις λοιπόν την προσπάθεια εκπόρνευσης φοιτητών, φοιτητριών, η οποία είναι γενικευμένη σε ωραία. Όλα τα μοντέλα. Άρα τα κύριε Σοφιανέ, να το καταλάβουμε μισό λεπτό για να μπούμε στην ουσία. Όποιος το ΚΚΕ δηλαδή είναι. Πιστεύει ότι με αυτό το νομοσχέδιο και τα μη κρατικά υπάρχει κίνδυνος νέα κορίτσια που δεν θα μπορούν να πληρώσουν τα πανεπιστήμια μόνο να γίνουν συνοδοί πολυτελείας. Αυτό είναι. Η οικονομία της αγοράς και η προσπάθεια να σπρώξουν τον κόσμο σε μια σειρά ζητήματα έχει αναδειχθεί με μια σειρά πλατφόρμες στο εξωτερικό, τις οποίες προφανώς και ανεξάρτητα από το αν είναι σήμερα η κατάσταση έτσι, προφανώς θα προσπαθήσουν να τις περάσουν. Άρα αυτό το νομοσχέδιο προσπαθεί οδηγεί, μεταξύ άλλων και οδηγεί. Να οδηγήσει στην εκπόρνευση γυναικών. Εισάγει γενικευμένα το Πανεπιστήμιο της Αγοράς. Το νομοσχέδιο προσπαθεί να ιδιωτικοποιήσει πλέον την κύριε ανώτατη Σοφιανέ, εκπαίδευση σε όλο τον κόσμο. Δυτικό... Προσπαθεί να γενικεύσει ναι, την επιχειρηματική μάλιστα. λειτουργία. Σωστά. Όμως αυτό το μοντέλο, κύριε Σοφιανέ, εγώ σέβομαι απόλυτα αυτό το οποίο λέτε ως ιδεολογία την οποία πιστά υπηρετείτε. Σας λέω όμως ότι για το επίμαχο σημείο στο οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Κουτσούμπας, το μοντέλο το οποίο συζητάμε εφαρμόζεται από τη μία άκρη της Συμφιλίου μέχρι την άλλη και αν ίσχυε αυτό που λέει ο κύριος Κουτσούμπας,
δεν θα υπήρχε σε όλο τον κόσμο ένα 30% όπως λέτε εσείς γυναικών οι οποίες θα εκπορνεύονταν για τα δίδακτρά τους, διότι παντού υπάρχουν αυτά τα δίδακτρα. Δεν είναι δικό μας το θέμα. Εάν στα σοβαρά πιστεύετε ότι όλος ο δυτικός, ανατολικός και βόρειος κόσμος, οι γυναίκες εκπορνεύονται για να πληρώσουν δίδακτρα ακριβά, τι να σας πω τώρα. Δεν μπορώ να σας πω κάτι. Γνωρίζετε δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Γνωρίζετε εσείς σαν έγκυρη δημοσιογράφος ότι υπάρχουν πλατφόρμες και ότι βεβαίως το γνωρίζω. Και αυτό και πολλές άλλες πλατφόρμες γνωρίζω. Δεν το συνδέω όμως. Αυτές λοιπόν καταγγείλαμε σαν ακραία εκδοχή της επιχειρηματικής λειτουργίας ενός πανεπιστήμιου της αγοράς. Σαν ακραία αυτό επιλογή κάποιων γυναικών ή αυτό κάποιων αγοριών να το συζητήσω. Το αγοριό να δεν το είπε συζητήσω τώρα ότι τα δίδακτρα οδηγούν σε εκπόρνευση, δεν θα το συζητήσω. Και η κριτική όταν γίνεται πρέπει να γίνεται από τα αριστερά. Δεν μπορεί να γίνεται κριτική με δεξιό λόγο. Και σεξιστικό λόγο. Όταν λοιπόν εσείς αναπαράγετε, κύριε Σοφιανέ, ότι είναι sugar daddies, δηλαδή μόνο για τις γυναίκες, ενώ και όχι. Εντάξει, τώρα το sugar daddies για γυναίκες. Ναι, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και για τα αγόρια το ίδιο. Άρα δηλαδή τώρα το θέμα μας είναι πώς εκπορνεύονται. Δηλαδή κάνει αναπαραγωγή. Ναι, θα σου πω γιατί. Γιατί χρησιμοποιεί δεξιό λόγο. Συντηρητικό λόγο για να κάνει κριτική. Γι' αυτό. Εσύ δέχεσαι τώρα το 30% των φοιτητών εκπορνεύονται. Δεν είπα αυτό. Είναι λάθος. Αλλά λέω και ότι ο λόγος που αναπαρήχθη ήταν συντηρητικός λόγος. Κύριε Σοφιανέ, αυτό είναι το θέμα. Το λάθος εντοπίζεται. Σε αυτά που ακούστηκαν. Μάλιστα. Το λάθος εντοπίζεται. Ξέρετε, εάν ανοίξουμε τώρα κάποια περιοδικά και κάποιες εφημερίδες. Θα δείτε ότι υπάρχουν και στη χώρα μας διαφημίσεις είτε για μασάζ, είτε για συνοδούς κυρίων και κυριών. Έτσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι οι νέοι άνθρωποι στην Ελλάδα προκειμένου να ζήσουν ή να εξασφαλίσουν τα προστοζήν εκπορνεύονται. Έτσι, άλλο αυτό, να καταγγείλουμε... Εσείς δεν καταγγείλατε την πλατφόρμα... Να σας ανακλώσω παρακαλώ αν θέλετε. Γιατί μαζί σας εγώ να καταγγείλουμε τις πλατφόρμες. Σωστό που αυτό. Πραγματικά παροτρύνουν κορίτσια να έρθουν και που μπορεί να μην είναι μόνο για τα δίδακτρά τους, μπορεί να είναι και για τα έξοδά τους. Αυτό το καταγγέλουμε και είμαστε μαζί σας. Αλλά το υποχρεωτικά, εάν έχουμε τα μη κρατικά κερδοσκοπικά, οδηγούμε τα κορίτσια στην εκπόρνευση, είναι ένα άλμα άστοχο. Αυτή, κύριε Παπαδάκη, είναι η δική σας ερμηνεία. Ναι. Εμείς, ξαναλέω, καταγγείλαμε πλατφόρμες, ακραίες εκδοχές, οι οποίες υπάρχουν. Είναι πραγματικότητα. Δεν καταγγείλατε τις πλατφόρμες. Πολύ αμφιβάλλω αν υπάρχουν για τους λόγους που λέτε. Και επειδή ο κύριος Πουλακίδας μίλησε για αντιπαράθεση με αριστερές θέσεις... Δεν καταγγείλατε τις πλατφόρμες. Το θεωρήσατε θέση. Δεδομένο η ότι τα κορίτσια εκπορνεύονται... Δεν είναι αριστερή ότι το 30% εκπορνεύονται για να πληρώσουν θέση. Τα δίδακτα. Πάντως, κύριε Σοφιανέ... Αυτό είναι έρευνα στη Σουηδία. Τι το ακούσαμε. Κύριε Σοφιανέ, να σας κάνω μια ερώτηση, παρακαλώ. Το γεγονός ότι μία με το νομοσχέδιο... Ένα δευτερόλεπτο και θα έχετε το χρόνο. Ένα δευτερόλεπτο, κύριε Σοφιανέ. Μία με το νομοσχέδιο... Μία με το νομοσχέδιο για την ισότητα στο γάμο που αρκετοί έπεσαν από τα σύννεφα με τη στάση του ΚΚΕ και σας κατηγόρησαν ακόμη και για σκοταδιστικές απόψεις. Μία αυτή η άποψη που υπόθηκε από το Γενικό Γραμματέα του κόμματός σας μία ημέρα πριν από την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Εσείς θεωρείτε ότι αδικαιολόγητα έχουμε πέσει όλοι από τα σύννεφα με τη στάση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ακούστε τώρα, δεν ξέρω αν έχετε πέσει από τα σύννεφα. Εμείς έχουμε συγκεκριμένες πολιτικές θέσεις. Δεν έχουμε πρόβλημα με το γάμο, έχουμε πρόβλημα με τη γονική μέρημνα. Εκείνη η διαφωνία μας. Δεν διαφωνούμε το να παντρεύονται οι άνθρωποι ή να πηγαίνουν στο συμβολιογράφο. Διαφωνούμε με τη γονική μέρημνα, ξεκινώντας από τα δικαιώματα του παιδιού. Επειδή μιλήσαμε για αριστερή αντιπολίτευση. Προφανώς δεν είναι αριστερή αντιπολίτευση να βγαίνουν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και να λένε δίδακτρα στα δημόσια πανεπιστήμια. Γιατί και αυτά ακούστηκαν. Προφανώς δεν είναι αριστερή αντιπολίτευση. Αλλάξτε το 16 και ελάτε να ανοίξουμε μη κερδοσκοπικά. Μάλιστα. Του ΦΑΣΟΚ. Από εκεί και πέρα. Η καταγγελία πλατφορμών που υπάρχουν, οι οποίες οδηγούν, καλούν, θέλουν πελατεία, είναι ακραίες εκδοχές του επιχειρηματικού πανεπιστήμιου, το οποίο θέλουν να φτιάξουν,
το οποίο επιχειρούν και το οποίο. Όλος ο κόσμος το έχει, κύριε Σοφιανέ, το καταλαβαίνετε αυτό. Μπορεί να διαφωνείτε, αλλά σε όλη την Ιφίλιο υπάρχουν αυτές οι επιλογές. Δεν έχουν εκπορνευτεί οι γυναίκες της Ιφίλιο. Τι να κάνω τώρα. Το πολιτικό κίνημα στην Ελλάδα είναι πλειοψηφία. Η νεολαία είναι πλειοψηφία που λέει όχι στα ιδιωτικά. Κύριε Σοφιανέ, εάν ίσχυε αυτό που λέτε, δεν θέλετε να ακούσετε. Δεν είμαστε σε αμφιθέατρο της ΚΝΕ, τα λέτε μισή ώρα. Σας ρωτώ κάτι. Αφήστε τις δημοσκοπήσεις σας, ξαναρωτώ. Σε όλη την Ιφίλιο, αυτό το σύστημα του να υπάρχουν πανεπιστήμια και πανεπιστήμια με δίδακτρα και πανεπιστήμια χωρίς δίδακτρα και πανεπιστήμια με πολύ ακριβά δίδακτρα ή με πολύ φτηνότερα ή εντελώς δωρεάν, είναι παγκόσμιο θέμα. Δεν είναι κάτι το οποίο πάει να εφαρμοστεί λοιπόν, στην Ελλάδα. Ρωτώ λοιπόν, οι γυναίκες και οι κοπέλες, οι φοιτήτριες, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, εκπορνεύονται για να πληρώσουν τα δίδακτρα ή κινδυνεύουν να εκπορνευτούν. Κοιτάξτε, αυτό ρωτάω. Γιατί καταλαβαίνετε τη διαφορά. Αν θέλει να εκπορνευτεί μια κοπέλα, θα το κάνει. Αυτό που δεν καταλαβαίνετε εσείς. Εγώ τι να καταλάβω. Σήμερα, εδώ και δύο μήνες, η πλειοψηφία των φοιτητών της νεολαίας και η μισή κοινή γνώμη. Απαντήστε μου αν εκπορνεύονται εν δυνάμει οι γυναίκες σε όλο τον κόσμο. Αυτό σας ρωτώ. Οι νέες κοπέλες. Δεν περνάει στην νεολαία και στους φοιτητές. Μάλιστα. Κύριε Σοφιανέ, πάντως. Κύριε Κουμπάρε, κατά τα λοιπά, κάνουμε ακούσαμε τις απόψεις. Πάντως, κύριε Σοφιανέ, οι φοιτητές και οι άντρες και οι γυναίκες, για να πληρώσουν τα δίδακτρά τους και να ζήσουν, κάνουν και άλλες δουλειές. Δουλεύουν ως σερβιτόροι, δουλεύουν σε γραφεία. Πάρα πολλές δουλειές. Εσείς επιλέξατε αυτή τη δουλειά να αναδείξετε. Εμείς επιλέξαμε, εκτός από όλα τα άλλα, να αναδείξουμε ότι αυτή η λογική του επιχειρηματικού πανεπιστημίου ενισχύεται από μια σειρά λογικές οι οποίες οδηγούν και σε ακραίες εκδοχές σαν αυτές που αναφέρθηκαν. Κύριε Σεφρανέ, σας δώσαμε... Αν αυτό δεν προσπαθεί η κυβερνητική προπαγάνδα να το διαστρεβλώσει, εδώ είμαστε... Οι ακραίες λογικές δεν είναι ο επειδή κανόνας, λέτε για την κυβερνητική... Κύριε Σοφιανέ, μισό λεπτό, γιατί και εμείς έχουμε διατυπώσει, αν έχετε την καλοσύνη. Εμείς δεν εκφράζουμε καμία κυβερνητική προπαγάνδα, άλλωστε η αντίδραση ήταν καθολική. Δεν ήταν μόνο από την κυβέρνηση, όλα τα κόμματα. Μα δεν μπορείς να παίρνεις το ακρότατο παράδειγμα ως κύριο επιχείρημα. Αυτό είναι το θέμα. Και ΣΚΚΟΕ και ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά και όλοι. Μα κύριε Παπαδάκη, κάποιος ξεκινάει το χορό και μετά οι άλλοι χορεύουν. Από εκεί και πέρα, η επί της ουσίας αντιπαράθεση είναι πάνω σε αυτά τα οποία βάλαμε. Μάλιστα. Καταγγείλαμε πλατφόρμες που υπάρχουν, που τις γνωρίζετε. Και αναδείξαμε... Τις πλατφόρμες τις καταγγέλλω κι εγώ. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα τα κορίτσια για να πληρώσουν τα δίδακτά τους εκπονέμονται. Ή τα γόρια. Σημασία έχει ότι επιμένει. Λοιπόν, κύριε Σοφιανέ, δεν σας καλέσαμε για να σας αλλάξουμε άποψη, αλλά να έχουμε μια αντιπαράθεση, η οποία ήταν κόσμια. Έχετε τις απόψεις σας. Εμείς διατυπώνουμε τα δημοσιογραφικά μας ερωτήματα. Ας βγάλει ο κόσμος τα συμπεράσματά του. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.